Λίγο μετά από την προσωπική ανάληψη και το μοίρασμα ευθυνών σε ΣΥΡΙΖΑ και Αριστερά που δεν κατάφεραν να πείσουν το λαό να ανατρέψει την κυβέρνηση, ο Μανώλης Γλέζος και μέσα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Κρήτη TV εμφανίστηκε σκληρά επικριτικός με φόντο το ίδιο του το κόμμα, υπογραμμίζοντας πως αν δεν καταφέρει να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση σε πιθανές εκλογές, θα έχει αποτύχει. Φυσικά, εάν δεν καταφέρουμε να αποκτήσουμε την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού, σημαίνει ότι αποτύχαμε. Όχι, μπορεί να έρθει και πρώτο αποτύχαμε. Κόμμα. Αποτύχαμε. Δηλαδή, εάν λέτε ότι αν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν επιτύχει αυτοδυναμία, είναι αποτυχία. Ναι. Με τη σοφία, ωστόσο, και την εμπειρία των 92 του χρόνων που γιόρτασε λίγες ημέρες πριν και μάλιστα στο Ηράκλειο, το ιστορικό και ηγετικό στέλεχος της αριστεράς απάντησε χωρίς περιστροφές και στο ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών με άλλες δυνάμεις για το σχηματισμό κυβέρνησης. Η εμπειρία μου λέει ότι ποτέ στην πολιτική να μιλες ποτέ. Επικριτικός, ωστόσο, απέναντι στους χειρισμούς του ΣΥΡΙΖΑ εμφανίστηκε και στο θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων. Η ευθύνη λοιπόν η δική μου και η ευθύνη και του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι δεν πίεσε τα πράγματα μέσα στη Βουλή την ίδια, αναφέρω το παράδειγμα της Βουλής, ναι, ώστε να σχηματιστεί αυτή η Επιτροπή, η οποία, είπαμε, θα έχει κατεύθυνση να συναντηθεί με τα κοινοβούλια όλα της Ευρώπης και να θέσει το θέμα μέσω των κοινοβουλίων του τεράστιου αυτού θέματος. Ο Μανώλης Γλέζος είναι εκ των βασικών ομιλητών στο δεύτερο Πανελλήνιο Συνέδριο για τα Ολοκαυτώματα και τις Γερμανικές Αποζημιώσεις στη Βιάνο. Οι εργασίες ξεκινούν αύριο και ολοκληρώνονται την Κυριακή με τη συμμετοχή σημαντικών Ελλήνων, Γερμανών και Ιταλών ομιλητών.